με δύο Αλέξανδρο ενισχυμένη δόση, τον Αλέξανδρο Κότσιφα και τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, και θα συζητήσουμε με αφορμή τη νέα παράσταση που τρέχει από αύριο τα Σάββατα στι 5 η ώρα στο θέατρο Αμαλία, με τίτλο Σαπορτ Χαρά. Είναι μια σύρμεζη παράσταση, ειδικά φτιαγμένη για την αντιμετώπιση και την διαχείριση τη έμφυλη βία. Την πρόληψη ουσιαστικά. Ε, ναι, του φαινομένου. Να. Προλαμβάνετε, προλαμβάνετε. Σε αυτέ τι ηλικίε ίσω και να προλαμβάνετε. Αυτό ψάχνουμε. Μπορούμε. Εσεί αναφέρεστε σε μικρά παιδιά. Μακάρι να μπορέσετε με την τέχνη σα να βοηθήσετε. Γιατί, όπω είδατε προηγουμένω, πολλέ άδειε καρέκλε και δεν τι θέλουμε άδειε. Τι θέλουμε γεμάτε, τις θέλουμε τα θέατρα γεμάτα, θέλουμε χαρούμενου ανθρώπου, κορίτσια, αγόρια, μαμάδε, γονεί κτλ. κτλ. Άρα, ε, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και σας και τον TV100 και τον FM100 για τη στήριξη σε αυτό ε, το εγχείρημα. Πώς, πώς, τι έχουμε, τη σταθμάρα από στο <laughs> τι λέτε τώρα. Αρχικά ξεκινώντας να πούμε ότι σήμερα 25 Νοέμβρη είναι η διεθνής ημέρα ε, ε, εξάλληψης της βίας κάτω των γυναικών mm. και έχει σημασία να το πούμε γιατί ε, στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση μετά το Β παγκόσμιο, ε, ε, κρίση αξιών, ιδεών, αν θέλετε και δημοκρατίας, οι γυναίκες είναι αυτές που εισπράττουν το μεγαλύτερο μερίδιο συνέ, ε, συνέπεια αυτή τη κρίση. Ξεκινάω έτσι γιατί η, το support χαρά στη ρίζα του είναι μια πολιτική θέση. Μια θέση ε, του μικρού βορρά, μια απόφαση να μιλήσει, mm -hmm. να σπάσει τη σιωπή και να μιλήσει με μια παράσταση ουσιαστικά... Ε, ανατριπτική, αν θέλετε, ριζο, ριζοσπαστική. Αν δεν το έκανε ο μικρό Βορρά, δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να το έκανε. <laughs> Επίση, θα τα λέω και αυτά, πού και πού. Και... Ε, Χρησιμοποιώντα την τεχνική του θεάτρου φόρουμ, mm -hmm. ε, με στόχο να ανοίξει ένα διάλογο με του νέου, διάλογο για ποια είναι τέλο πάντων τα έμφυλα αστερότυπα, η, η συνέ, τι είναι η συνένεση, ποιε είναι οι πολλαπλέ μορφέ τη έμφυλη βία και τέλο πάντων ε, ποια είναι, όπω είπατε, η διαχείριση, η πρόληψη αυτού του φαινομένου. Το θέατρο Φόρουμ τώρα, σαν παραστασιακή πρακτική, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχει υπάρξει σε δομέ ή σε κοινωνικού χώρου, αλλά παραστασιακά είναι η πρώτη φορά. Είχαμε την αμέριστη βοήθεια τη Χριστίνα τη Κρυθαρή, εξαιρετική θεατροπαιδαγωγού. Και επίση να πω τέλο ότι η παράσταση έχει τη στήριξη του πανελληνίου δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση. Μπράβο σα. Άρα. Και πάμε στην υπόθεση. Πάμε στην υπόθεση <laughs> <laughs> και πάμε λίγο στην υπόθεση. Λοιπόν. Η ιστορία της Χαράς, αρχικά να πούμε ότι είναι ιστορία όλων μας. Η Χαρά είναι μια μαθήτρια η οποία βιώνει την πιο βάναυση μορφή της έμφυλης βίας. Κλείνεται στον εαυτό της και αποφασίζει να μην μιλήσει σε κανέναν. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή η βία καταγράφεται από ένα κινητό τηλέφωνο Όλα. και δημοσιοποιείται στο social. Mm -hmm. Και εκεί βλέπουμε ότι η Χαρά νιώθει μια τεράστια πίεση, ντροπή ε, Όλα αυτά και μία σημαίνει, τάση πάρα. για φυγή ουσιαστικά. Και μία τάση που εδώ ξεκινάει για... το θέατρο φόρουμ. Μπράβο. Σε αυτό Α, το σημείο. Εκεί λοιπόν ξεκινάει η δράση τη. Εκεί το ξεκινάει το διαδραστικό κομμάτι. Ε, ναι. Συνέχιση όπου σύνομαι. ο θεατή καλείται να γίνει ηθοποιό, να δράσει, να αλληλεπιδράσει και να ανατρέψει. Την κακή τροπή τη ιστορία. Αν δεν μου το είπανε, μου το είπανε. Το, το είχα ξεχάσει το τηλέφωνο ότι υπάρχει εμπλοκή και του τηλεοπτικού κοινού. Γίνεται ο του... θεατή του... το σημαντικό. Συμμετέχει πολύ ενεργά ο θεατή σε όλο αυτό mm -hmm. και προσπαθούμε με στόχο να βρεθεί μια συλλογική λύση και να προχωρήσει στη συλλογική δράση Ωραία. ο θεατή. Πώ είστε, Ποιοι είστε, Είμαστε η Ασπασία Δήμου ο αλέξ Κότσιφα, ο Αλέξανδρο Μιχαηλίδη και ο Αλέξανδρο Νικολαίδη. Πολύ ρε παιδί. Τη σύλληψη. Ναι, <laughs> Τον άκουσα έχουμε μεγάλη γιορτή, έτσι. <laughs> Τη <Έτσι, έτσι. laughs> σύλληψη και την ε, ιδέα και την ψύχωση την έκανε η Χριστίνα Κρυθαρή και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλλιτεχνική διεύθυνση Τάσο Ράτζο. Όπω πάντα. <laughs> η ομάδα είναι ο Μικρό Βορρά, εταιρεία θεάτρου Μικρό Βορρά. Λοιπόν, ο κινησιολόγο μα, ο Τάσο Παπαδόπουλο. Η Ιωάννα Παγιατάκη έκανε σκηνικά κοστούμια ο Στέφανο ο Μπαμπούλης, hair styling. Σωστά, ναι. Hair styling και βγάζει τα μαλλιά. δηλαδή, παιδιά, φοβερό timing ήταν. Hair styling και σκάει ο No hair styling. Ναι. Η μουσική την έχει κάνει ο Μάριο Αποστολακούλη. το βίντεο. Το βίντεο και τι φωτογραφίε ο Ζαφίρη ο Σαλμανλή. Και η υπεύθυνη τη νεανικής κοινή είναι η Αλεξάνδρα Κασιούμη. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Όχι, ο έχουμε ξεχάσει Να τονίσω ότι ε, τονίζουμε πάρα πολύ στην παράσταση αυτό που έχει πει ο Αγγούστο Μποάλ, ο εφευρέτη αυτού του θεάτρου. Ότι αν ε, τυχόν κανένα δεν μιλήσει ή κανένα δεν αντιδράσει στην ιστορία, το τέλο θα παραμείνει ίδιο. Και είμαστε Ο... όλοι συνένοχοι επίση με κάποιον ναι. Όπω ακριβώ συμβαίνει και στην ζωή, ακριβώ. Οπότε λοιπόν, α παίξουμε. Ας ας παίξουμε τώρα, τώρα, λοιπόν. <laughs> ε, τότε λοιπόν και εμεί θα είμαστε στο θέατρο Μαλέ τα Σάββατα στι 5 ώρα το απόγευμα για να παίξουμε κι εμεί. Για τέσσερι. Για τέσσερις μόνο παραστάσει. Από αύριο και μέχρι τον Δεκέμβριο. δεκέμβριο. Και μέχρι δεκέμβριο. 17, Ανδρικά. νομίζω, Δεκεμβρίου, κάπου εκεί. Ναι, γιατί μετά μεσολαβούν οι γιορτέ κτλ. Δεν νομίζω πια. Ανήμερα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι. Που ναι, ναι. Δεν είναι και ανήμερα. Μετά ναι, από, ναι. από τη νέα χρονιά. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εμεί Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.